Βλέπουμε να αναπτύσσεται ένας κόσμος με πολλαπλές προκλήσεις. Είχαμε συνηθίσει το διπολισμό που ο εχθρός του ενός ήταν ο φίλος του άλλου και αντιστρόφως. Βλέπουμε τώρα ότι διαμορφώνεται ένα τοπίο πολλαπλής θεσμικής γεωμετρίας, που αυτοί που θεωρούσαμε ότι ήταν οι φίλοι της Δύσης γίνονται ξαφνικά οι εχθροί της. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχει η ανάγκη να έχουμε μία πολιτική η οποία θα είναι πολιτική αρχών και όχι πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Αυτό φάνηκε καθαρά και στις δύο μείζονες κρίσεις, τόσο στην Ουκρανία όσο και στην κρίση με τους τζιχαντιστές. Στη μεν κρίση των τζιχαντιστών φάνηκε να υπάρχει αυτό το σύνδρομο Γκόλεμ, αυτό το σύνδρομο Φραγκενστάιν, αυτούς δηλαδή που χρηματοδοτούσε η Δύση στο παρελθόν για να αποτελέσουν αντίβαρο σε έναν εχθρό της, να αυτονομούνται και να στρέφονται τελικά εναντίον της. Όπως είχε συμβεί παλιότερα στο Αφγανιστάν με τους αντίπαλους του τότε Σοβιετικού καθεστώτος, όπως συμβαίνει τώρα στη Συρία με το Ισλαμικό κράτος, που ένα μέρος του τουλάχιστον από τους μαχητές του είχε χρηματοδοτηθεί αρχικά από τη Δύση. Το βλέπουμε και στην Ουκρανία, που αντί να αφαιθεί ο λαός αυτής της χώρας, που από την ιστορικά είναι βαθιά διχασμένος ανάμεσα στο δυτικό προσανατολισμό και στον προσανατολισμό προς τη Ρωσία, να έχει μια εμπορική πολιτική που να βασίζεται και στους δύο αυτούς εταίρους, ουσιαστικά εκβιάσαμε ένα είδος αναγκαστικής προσκόλλησης στην ευρωπαϊκή σφαίρα επιρροής. Και μάλιστα με έναν τρόπο που ουσιαστικά πόλωσε την ουκρανική κοινωνία μέχρι το σημείο του εμφυλίου πολέμου. Επομένως, η ουσία ποια είναι? Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει πάντοτε να προωθεί μια πολιτική εξωτερική βασισμένη στις αρχές. Στις αρχές της αυτοδιάθεσης των λαών, τα θεμελιώδη δικαιώματα, να μην επιδιώκει να έχει πλεονεκτήματα σε βάρος υπεριαλιστικών κέντρων, όποια και αν είναι αυτά, αλλά να επιτρέψει στους λαούς να αναπτύσσουν τη δική τους κοινωνία με τον τρόπο που αυτοί θέλουν.